Στο Ατσαλένιο, στον αγώνα των μεικτών, ΚΑΠΑ 15 ανάμεσα στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Το Ηράκλειο είχε καλό πρώτο ημίχρονο. Διπλή ευκαιρία στο 26, δοκάριο Κουμάκη. Στη συνέχεια ο Τσαγκαράκης έστειλε την μπάλα out. Στο 29, το κόρνερ του Φθενάκη, κεφαλιά από τον Καλέργη, 1-0. Ο Καλέργης λοιπόν έτσι άνοιξε το σκορ για την μεικτή ομάδα της ΕΠΣΗ και στο 37 ο ίδιος παίκτης έδωσε την assist με προβολή ο Τσαγκαράκης. Έκανε το 2-0, αυτό ήταν το σκορ του πρώτου μικρόνου, παρότι το Ρέθυμνο στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους είχε δοκάρει σε εκτέλεση φάουλ του Βαρούχα. Στη συνέχεια το Ηράκλειο έλεγξε το παιχνίδι, είχε για μια διπλή ευκαιρία με δοκάρι του Ξυλούρη και απόκρουση σε σου του Μουντράκη για το 2-0. Έτσι η μεικτή ομάδα ΚΑΠΑ 15 της ΕΠΣΗ πανηγύρισε την νίκη το 4-4 και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο παιχνίδι των μεικτών ΚΑΠΑ 17, πολύ καλό το Ηράκλειο στο πρώτο μέρος, μια καλή ευκαιρία με την σέντερ του Κρασανάκη. Στη συνέχεια ο Ντίσα βγήκε τέτα τέτα, απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Ρεθύμνου. Το Ηράκλειο συνέχισε να πιέζει με τα σούτ από τον Φρέσκο αρχικά και στη συνέχεια από τον Γωνιανάκη. Μπάλα κατέληξε κόρνερ μετά την απόκρουση και μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Ξημεράκη. Βλέπουμε εδώ την φάση στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα έφτασε στον Γιουλ Μιχάλη, έκανε γέμισμα. Ο Γουνιανάκης πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Ρεθύμνου. Άνοιξε το σκόρ για το Ηράκλειο, το γκολ από τον Γουνιανάκη στο 25ο λεπτό. Το Ρέθυμνο είχε μια διπλή ευκαιρία στο 39, το φάουλ του Τρότσκα, απέκρουσε ο Δροσατάκης, σε συνέχεια ο Κοσκινάς out. Η γηπεδούχη όμως ήταν πολύ καλύτερη εδώ με τον Ντίσα, παραλίγο το 2-0. Κάτι τελικά που έγινε στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Κόρνερ από τον Ξημεράκη, κεφαλιά από τον Τρουλινό. Δεύτερο γκολ και σοβαρό προβάδισμα νίκης για την μεικτή ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού. Στο δεύτερο ημίχρονο το Ηράκλειο μπήκε δυνατά. Θα μπορούσε με τον Γωνιανάκη να κάνει 3 τα τέρματά του. Δεν τα κατάφερε να σκοράρει. Νέα καλή στιγμή με τον Τρουλινό στο 55 με την κεφαλιά του. Στο 59 όμως το Ρέθυμνο σε μια αντεπίθεση με τον Πρότσκα, παλικαρίσιο γκολ. Για το 2-1 δόθηκε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Το Ηράκλειο όμως κατάφερε να κρατήσει το 2-1. Είχε και μια πάρα πολύ καλή στιγμή με τον Ντίσα για το τρίτο γκολ. Ένα γκολ που τελικά ήρθε στο 86, το τρίτο γκολ με την ενέργεια του Καλαϊτζάκη και την προβολή του Γκιουλ Μιχάλη. Το γκολ όμως ακυρώθηκε μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες. Τελικά το Ηράκλειο επικρατώντας με 2-1 εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση και στοχεύει πλέον και στην πρωτιά.